τελείωσε το 15η μέρο των προσφορών και ξεκινάμε και άλλη μια προσφορά. Άλλη μια προσφορά για την Παρασκευή. Για την Μαύρη Παρασκευή, θα έλεγα σε εξήγηση ε, στα ελληνικά, η Black Friday. Από ό,τι βλέπετε, βομβαρδίζεται όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση στο Πανελλήνιο για αυτήν την ημέρα, ε, την Black Friday. Έτσι και ο Εμπορικό Σύλλογο ε, πήρε απόφαση και θα στηρίξει αυτή τη μέρα μαζί με τα μέλη του. Ε, μία μέρα που προσδοκάμε σε αύξηση πωλήσεων βάσει τον, και τη νομοθεσία που έχουμε. Έχουμε προσφορέ στα καταστήματα, προσφορέ σε επιλεγμένα είδη. Δεν είναι όλο το μαγαζί να πούμε και όλα τα είδη και σε προσφορά. Είναι σε επιλεγμένα είδη. Έτσι και ο Υπουργό Σύλλογο προτείνει και σήμερα ενημερώνει τα μέλη του ότι όποια θέλει επιχείρηση με ένα αυτοκόλλητο με, με κάτι στη βιτρίνα που θα ειδοποιεί τον κόσμο, που θα ενημερώνει τον κόσμο για τις προσφορές που θα υπάρχουν. Ε, πιστεύουμε ότι αυτήν την ημέρα είναι ένα τρίκ που, των πολυεθνικών και των πολυκατεστημάτων για αυτήν την ημέρα, ε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος. Έτσι, την Παρασκευή θα περιμένουμε εφόσον έχει διαφημιστεί όπως σας είπα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αρκετό κόσμο στην πόλη της Κορίνθου και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτό το ρεύμα της εποχής Στο ωράριο θα έχουμε κάποια αλλαγή? Όχι, είναι κανονικά τα ωράρια καταστημάτων, δηλαδή πρωί-απόγευμα κανονικά και θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και του κατανοητέ που έχουν ανταποκριθεί στο καινούργια καμπάνια που κάνουμε για την αγορά τη Κορίνθου, για την πόλη τη Κορίνθου, εν, με, με του λαχνού που μοιράζονται για κάθε για αγορέ, μάλλον από 10 ευρώ και πάνω, έχω, παίρνουμε δωρεάν ένα κουπόνι. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρε, έχει τεράστια πύχηση και μέχρι 30 Δεκεμβρίου που θα κορυφηθεί το γεγονό, ήδη αρχίζει και διαφημίζεται στα μέσα μαζική ενημέρωση τη περιοχή και θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερα και τι επόμενε μέρε.